και ευλογία του οποίου επέτρεψαν την έλευση του πανιέλου τούτου προσκυνήματος έως εδώ, και παρακαλούμε Θεοφιλέστατε να μεταφέρετε εις τον μακαριότατο των υγιών σεβασμών και την βαθυτά την ευγνωμοσύνη μας. Κατά δεύτερον, οφείλουμε άπειρες ευχαριστίες προς τον πολυσέβαστο και πολυών καθηγούμενο της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους, Γέροντα Παρθένιον και την περί αυτών μοναστικήν αδελφότητα, για την άμεση και ευγενή αποδοχή του αιτήματός μας περί της μεταφοράς των τιμίων δώρων εδώ στην ενορία μας προς αγιασμόν, ενίσχυση και ωφέλεια του φιλοχρήσκου λαού του Θεού. Καλωσορίζουμε την αντιπροσωπεία της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου, των οσιολογιότατων μοναχών Πατέρα Γεράσιμα, των οσιολογιότατων Πατέρα Βασίλειων και των Συνοδών Μοναχών, οι οποίοι υπευλήθησαν εις τον κόπο να συνοδεύσουν και να προσκομίσουν έως εδώ τα πανίερα αυτά σεβάσματα της πίστεώς μας, τα τίμια δώρα των μάχων. Σεβαστοί πατέρες και αντιπρόσωποι της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου, σας καλωσορίζουμε στην ενορία μας και από βάθους ψυχής σας ευχαριστούμε για τον τόπο του χώρου που μας προσφέρετε. Ο νηπιάς σας διημάς Κύριος, μνηστεί αυτού του κόπου σας. Σας παρακαλούμε δε να μεταφέρετε τόσο προς τον πολυσέβαστον καθηγούμενον και γέροντά σας, Κύριον Παρθένιον, και την λυπή αδελφότητα, τις ολοκάρδιες ευχαριστίες όλων ημών και όσων κατά τις ημέρες αυτές θα γευθούν την ευλογία και την χάρη του Θείου Βρέφους της Βηθλεέμ, δια της ενεργούσης Θείας Χάριτος μέσω των τιμίων δώρων. Αδελφοί μου, η παρουσία των ιερών προσκυνημάτων ανάμεσά μας λειτουργεί ως πνευματικό κέντρισμα στις συνειδήσεις μας, ώστε δι' αυτόν να αφυπνιστούμε από τον λίθαργο της αμαρτίας και να κατανοήσουμε τον πλούτο της αγάπης του Θεού, ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος, ή να θεών τον άνθρωπο να απεργάσετε κατά τον θεολογικόν λόγο. Ταυτόχρονα, μας υπενθυμίζουν με τον πλέον δυνατό τρόπο ότι τα προσκυνήματα αυτά, εν προκειμένου τα τίμια δώρα που έχουμε ενώπιόν μας, αποτελούν το πνευματικό οπλοστάσιο της Αγίας μας Εκκλησίας, προσίαση ψυχών και σωμάτων και προσεδραίωση της πίστεως μας σε εποχές που η πίστη αυτή δοκιμάζεται, λιδωρείται, αμφισβητείται και πολεμείται. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε, σεβασμιότατε Άγιε Μελεστή, οσιότατε Αγιορείτε Πατέρες, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, το προσκύνημα των τιμίων δώρων των μάχων κατά αυτές τις ημέρες να αποβεί για όλους τους ευλαβείς προσκυνητές, αφενός με πηγή αγιασμού και δυνάμεως προς ωφέλεια πνευματική, αφετέρου να αποτελέσει αφετηρία της δικής μας αναζήτησης του τεχθέντος Βασιλέως Χριστού, συντροφεύοντας τους ποιμένες και τους μάχους στη δική τους πορεία, προσφέροντάς του τους δικούς μας θησαυρούς, αντίχρησον την υπακοή μας στο Πανάγιο θέλημά του, αντί Λίβανο την εμπνεύμα τη λατρεία μας και αντί Σμύρνα την γεμάτη αρετές ζωή μας. Αμήν. Πάμε.